Γεια σας και πάλι. Πάμε να μάθουμε ζεμπέκικο. Ο ζεμπέκικος είναι ένας μικρασιάτικος χορός, ο οποίος έχει ιδιαίτερο και δύσκολο ρυθμό, όμως δεν είναι δύσκολο το μάθουμε γιατί δεν έχει συγκεκριμένη δομή βημάτων. Δηλαδή ουσιαστικά χορεύω ελεύθερα τα βήματα, χωρίς πατώντας όμως πάντοτε πάνω στο ρυθμό. Πολλοί νομίζουν ότι απλώς να ανοίξω τα χέρια και άμα κάνω βήματα δεξιά-αριστερά χορεύω ζεμπέκικο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ σήμερα θα σας μάθω σε δύο φάσεις. Αρχικά να βαδίσουμε πάνω στο ρυθμό του χορού και σε δεύτερη φάση θα σας δείξω λίγο μια δομή την οποία μπορείτε να εφαρμόσετε. Πάμε να σας δείξω πρώτα πώς βαδίζουμε πάνω στο ρυθμό. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε τα εξής βήματα, ξεκινώντας με το δεξί και σταματώντας τα δυο πόδια στο τελείωμα της μουσικής φράσης. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Προσοχή. Αλληλουχία βημάτων είναι. Ξανά με δεξί. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Προσοχή. Και 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Προσοχή. Ουσιαστικά μετράμε δύο πεντάρια και προσθέτουμε στο δεύτερο πεντάρι ένα έκτο, το οποίο είναι η προσοχή, το σταμάτημά μας. Πάμε αυτό να το κάνουμε με μουσική. Αν θέλετε να διευκολυνθείτε, μπορείτε να πρόσετε τα χέρια, αν όχι πρώτα να κρατήσετε κάτω. Δεξί, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, προσοχή. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, προσοχή. Δεξί παραψυχή, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Πέντε προσοχή, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, πέντε προσοχή. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, πέντε προσοχή. Ωραία. Αυτό ακριβώς τώρα θα το βάλουμε λίγο σε ένα μοτίβο κάποιων βημάτων, δηλαδή μιας σχετικής χορογραφίας. Με τον εξής τρόπο. Θα σας το δείξω λίγο πλάτη για να μπορέσετε να μπείτε στο νόημα. Αυτό το ίδιο ρυθμικό μοτίβο θα το κρατήσω παραλλάσσοντας λίγο με ένα συγκεκριμένο βηματισμό. Δηλαδή, 1-2 σταύρωμα πίσω, 3-4-5. Μετά σταυρώνω από την άλλη μεριά. 1-2-3-4-5, προσοχή. Ουσιαστικά, τα 1-2 είναι πετάγματα προς τη δεξιά αρχικά και μετά προς την αριστερή πλευρά, σταυρώνοντας το πόδι που ακολουθεί από πίσω. Το δείχνω άλλη μια φορά, αργά. Και 1-2, 3-4, 5. Τώρα θα σταυρώσω την άλλη. 1-2 πίσω, 3-4, 5. Προσοχή. Ξανά 2, 3-4, 5. 1-2, 3-4, 5. Προσοχή. Ξανά 2, 3-4, 5. Αριστερό 2. 3, 4, 5, προσοχή. Αυτό το βασικό θα το ξασκεφτούμε λίγο με μουσική και μετά θα σταματήσουμε να σας δείξω και κάποιες φίγουρες. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με πέταγμα δεξιά. 1, 2, 3, 4, 5, πέταγμα αριστερά. 2, 3, 4. Πέντε προσοχή, πετάω δεξί, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, προσοχή, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, προσοχή, και 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, προσοχή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσω αυτή τη δομή των βημάτων. Μπορώ να κάνω πρώτο πέταγμα και τώρα να τα κάνω μπροστά. 1, 2, 3, 4, 5, προσοχή. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, μπορώ να βάλω στροφή στα τελευταία. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, σκύβω προσοχή. Στροφές μπορώ να βάλω οπουδήποτε, αρκεί να μην χαλάει ο ρυθμικός συγκριματισμός μου. Πέντε προσοχή, παράδειγμα, 1, 2.
Λίγο πιο ελεύθερα. Από εκεί και πέρα μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε και να βάλετε και εσείς και δικά σας στοιχεία μέσα. Αυτό που είναι πολύ βασικό είναι να διατηρείτε το βηματισμό τον οποίο μάθαμε με το πρώτο, με την πρώτη εξάσκηση, και εκεί πάνω να προσθέτετε διάφορα πράγματα. Μπορείτε να κάνετε καθίσματα, μπορείτε να κάνετε στροφούλες, μπορείτε να κάνετε χτυπήματα ποδιών και διάφορα, τα οποία λίγα από αυτά θα δείξω τώρα που θα χορέψω και πάλι. Λοιπόν, ξεκινάμε και 2, χέρια απλωμένα, 4, 5, το βασικό μας μοτίβο. 3, 4, 5, προσοχή, λίγο γονατίζω, 1, 2, 3, 4, χτύπημα, 1, 2, 3, 4, 5, προσοχή και 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, προσοχή, 1, 2, 4, κάθισμα θα κάνω. 4, 5, προσοχή. Κάνετε δεξιά, ξεκινάω για να μην πιω κλατισμός. 1, 2, και στρίτε, 5, προσοχή. Και 1, 2, θα κάνετε πιο μικρά, θα κάνετε πιο μεγάλα. Θα πετάω με ένα καλό ή θα γίνει μεγάλα. 1, 2, 4, 5, μπορώ να κάνω και τη στροφή, ακολουθώντας όμως τον κλατισμό. Δεν χορεύονται όλα τα ζεμπέκικα με τον ίδιο τρόπο. Η μουσική που σας έβαλα είναι ο αϊβαλιώτικος. Είναι ένα ωραίο ρυθμικό βαρύ ζεμπέκικο, το οποίο χορεύεται εύκολα με αυτή τη δομή. Εάν βάλετε άλλα ζεμπέκικα, τα οποία έχουν πιο γρήγορο ρυθμό, δεν θα μπορέσετε να τα εκτελέσετε με αυτό το κινητικό μοτίβο. Γι' αυτό παίζει ρόλο και ποια μουσική θα επιλέξετε. Καλή επιτυχία!